τα σταφύλια της οργής, εμείς λέμε να τα κάνουμε το κρασί του αγώνα, με τη δράση μας και την προσπάθειά μας. Φίλες και φίλοι προσκεκλημένοι, συντρόφισσες και σύντροφοι, λίγες μέρες μετά την επιτυχημένη απεργία της 9ης Νοέμβρη, αλλά και τις πορείες για το Πολυτεχνείο, από όπου πήραμε δύναμη και κουράγιο ώστε να συνεχίσουμε ακόμα περισσότεροι, ακόμα πιο δυνατοί και με ακόμα καλύτερη οργάνωση και σχέδιο, συναντιόμαστε σήμερα εδώ, ύστερα από το κάλεσμα του ΚΚΕ, προκειμένου να συζητήσουμε για το από εδώ και πέρα, για το πώς η τάξη μας η εργατική, αλλά και τα υπόλοιπα λαϊκά στρώματα θα μπορούν να αποκρούν την επίθεση που δέχονται εδώ και χρόνια και ταυτόχρονα θα καταφέρνουν να ανοίγουν το δρόμο για τη δική τους επικράτηση με τη δική τους εργατική εξουσία. Για να δούμε όμως πού ακριβώς βρισκόμαστε σήμερα. Η χώρα μας, η Ελλάδα, για τα συμφέροντα των Ελλήνων καπιταλιστών και τις business τους, μπλέκεται όλο ένα και περισσότερο στον ιμπεριαλιστικό πόλεμο της Ουκρανίας. Σε ένα πόλεμο ανάμεσα σε Ρωσία, Ηνωμένες Πολιτείες, Ευρωπαϊκή Ένωση για τις σφαίρες επιρροής, τους ενεργειακούς δρόμους, τις αγορές και τα πλούσια εδάφη και υπεδάφη αυτής της χώρας. Ένα πόλεμο ο οποίος κλιμακώνεται επικίνδυνα και είναι ορατός ο κίνδυνος να εξελιχθεί ακόμα και σε πυρηνικό. Ένα πόλεμο για τον οποίο το ΝΑΤΟ και η Ευρωπαϊκή Ένωση έχουν ήδη διαθέσει σε αυτό το ενεάμινο πάνω από 20 δισεκατομμύρια ευρώ για να εξοπλίσουν την Ουκρανία ενάντια στη Ρωσία. Έναν πόλεμο στον οποίο η χώρα μας συμμετέχει δραστήρια και με τις κυρώσεις ενάντια στη Ρωσία, που τις πληρώνει όμως ο λαός μας, και με την αποστολή ελληνικού στρατιωτικού υλικού από σφαίρες μέχρι τεθωρακισμένα, αλλά κυρίως με τη μετατροπή της χώρας μας σε ένα πολεμικό αμερικανονατοϊκό ορμητήριο. Τέτοια ορμητήρια είναι πια και η Αλεξανδρούπολη και η Λάρισα και ο Βόλος και η Σούδα. Αυτός είναι και ο πραγματικός λόγος που ξαφνικά ματαιώθηκε η ιδιωτικοποίηση του λιμανιού της Αλεξανδρούπολης, μιας και το λιμάνι αυτό, η Σούδα του Βόρα, όπως τη βαφτίσανε οι Νατοϊκοί, αυτό το λιμάνι έχει ήδη ιδιοκτήτη. Και αυτή δεν είναι άλλη από τους Αμερικάνους και τον ΝΑΤΟ. Και εδώ πρέπει να σκεφτούμε όλοι μας καλά. Στον πόλεμο αυτόν τον υπεριαλιστικό, που πληρώνει ήδη ο λαός μας με χίλιους τρόπους, θα αφήσουμε, θα επιτρέψουμε να στείλουν τα παιδιά μας τροφή για τα κανόνια τους? Τι άλλο έχουμε? Έχουμε τις ελληνοτουρκικές σχέσεις να βρίσκονται στο κόκκινο, με την αυξανόμενη προκλητικότητα και επιθετικότητα, όχι βέβαια του λαού, αλλά της τουρκικής αστικής τάξης και της κυβέρνησής της. Μια επιθετικότητα η οποία καλλιεργείται στα πολιτικά και στρατιωτικά θερμοκήπια του ΝΑΤΟ και της Ευρωπαϊκής Ένωσης, οι οποίοι συνήθως παριστάνουν τους πόντιους πιλάτους όταν δεν ζεσταίνουν τις πλάτες του τουρκικού κεφαλαίου και των κυβερνήσεών του. Τέλος, μπροστά μας έχουμε και τη νέα οικονομική καπιταλιστική κρίση, που όλα τα επιτελεία μας λένε ότι πλησιάζει επικίνδυνα. Και το καταλαβαίνουμε κι εμείς. Ενώ είναι πάντα εδώ και εξαπλώνεται τόσο η ενεργειακή φτώχεια, όσο και ο πληθωρισμός που ολοένα και ανεβαίνει και κατατρώει το λαϊκό εισόδημα. Πρόκειται ασφαλώς για εξελίξεις εξαιρετικά επικίνδυνες για την εργατική τάξη και το λαό μας. Όσο για εκείνη την καραμέλα της πράσινης ανάπτυξης, αυτή έλειωσε πια και αποκαλύφθηκε τελικά ως αυτό που πάντα ήταν. Ένα δηλητήριο για τον λαό και μια απίθμενη υποκρισία που με το φερετζέ της πράσινης μετάβασης προσπαθεί μάταια να κρύψει τα μεγάλα κέρδη από τις πράσινες business των επιχειρηματικών ομίλων με την πράσινη
Προβιά. Και ενώ μέχρι χθες βρώμικος λιγνίτης γίνεται ξανά πρώτη ύλη ηλεκτροπαραγωγής, χωρίς βέβαια αυτό να έχει κανένα κέρδος για το λαό μας, αφού οι λογαριασμοί μας προκαλούν εγκεφαλικά στο άνοιγμά τους, αφού βλέπετε η απελευθέρωση της ενέργειας και το χρηματιστήριο της ενέργειας είναι εδώ και εξακολουθούν κανονικά να λειτουργούν, την ίδια λοιπόν στιγμή οι Έλληνες εφοπλιστές κάνουν χρυσές, κυριολεκτικά χρυσές δουλειές, μεταφέροντας το πανάκριβο αμερικάνικο LNG. Φυσικά, τώρα, όλη αυτή η αντιλαϊκή επίθεση συντονίζεται και υλοποιείται από την κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, που όμως και αυτή, όπως και οι προηγούμενες κυβερνήσεις του ΣΥΡΙΖΑ, του ΠΑΣΟΚ, κορώνα στο κεφάλι της, έχει την εξασφάλιση της κερδοφορίας των επιχειρηματικών ομίλων. Αυτή είναι η συνέχεια της πολιτικής, η συνέχεια του κράτους για τα οποία μας μιλάνε συνέχεια. Για την πολιτική αυτή όλα τα αστικά κόμματα μας ζητούν όλους μας, από μας, να βάλουμε πλάτη και να μην ζητάμε και πολλά πολλά. Μονάχα αυτά που αντέχει η οικονομία, μας λένε. Μόνο που εμείς ξέρουμε πάρα πολύ καλά ότι η οικονομία τους ποτέ δεν αντέχει για μας. Ποτέ δεν αντέχει για τα παιδιά μας. Τώρα τελευταία όμως, όλα τα αστικά κόμματα, από τη Νέα Δημοκρατία μέχρι το ΣΥΡΙΖΑ, και όλα τα παπαγαλάκια, τα γνωστά, και οι σιρήνες του συστήματος, μας λένε και κάτι άλλο τώρα τελευταία. Μας καλούν να περιμένουμε, λέει, τις εκλογές. Γιατί να κουράζεστε, γιατί να διαδηλώνετε, γιατί να διεκδικείτε οργανωμένα, αφού σε μερικούς μήνες θα ψηφίσετε. Αυτό δεν μας λένε όλο και πιο δυνατά. Κλείνουμε τα αυτιά μας σε όλα αυτά, γιατί δεν είναι παρά καλέσματα για την υποταγή μας. Καλέσματα στο λαό να σκύψει το κεφάλι του, την ώρα μάλιστα που δυσκολεύεται όλο ένα και περισσότερο να τα φέρει βόλτα. Αυτό το περίμενε όμως που μας λένε οι εργαζόμενοι, το πλήρωναν και το πληρώνουν πάντα ακριβά. Τι να περιμένουμε δηλαδή? Δεν τα ξέρουμε? Δεν τα είδαμε τα προγράμματά τους? Δεν τις ζήσαμε? Δεν τις ζούμε τις κυβερνήσεις τους και τα έργα τους τα αντιλαϊκά? Για τις αντοχές της οικονομίας δεν μας μιλάνε και από τη Νέα Δημοκρατία και από το ΣΥΡΙΖΑ και από το ΠΑΣΟΚ και από τους άλλους, με άλλα ίσως λόγια? Και για τη δημοσιονομική σταθερότητα δεν μας κουνάνε το δάχτυλο όλοι τους? Μόλις εμείς αρχίσουμε και ζητήσουμε καμιά αύξηση στα μεροκάματα και στους μισθούς μας? Για την πράσινη ανάπτυξη των κερδών των πράσινων αρπακτικών, τα predators που λένε, δεν μας ζαλίζουν από το πρωί ως το βράδυ? Δεν έχουν όλοι τους αυτοί την ανταγωνιστικότητα του κεφαλαίου κορώνα στο κεφάλι τους? Τι να περιμένει δηλαδή ένας μεροκαματιάρης? Τι να περιμένει ένας μισθωτός από την εναλλαγή της Νέας Δημοκρατίας από το ΣΥΡΙΖΑ και αντίστροφα? Να ρυθμίζεται ο μισθός του με βάση τον μνημονιακό νόμο Βρούτσι Αχτσιόγλου και με κριτήριο τις αντοχές της οικονομίας? Και πού φτάσαμε, παρακαλώ, με αυτό το περίμενε και περίμενε που διάλεξαν δυστυχώς οι περισσότεροι? Πού φτάσαμε? Ο σημερινός κατώτατος μισθός να είναι χαμηλότερα ακόμα και σε σχέση με αυτόν που ήταν πριν 13 χρόνια, το 2009, και ο ένας στους τρεις μισθούς να φτάνει με το ζόρι στα 400 ευρώ. Αυτό είναι το περίμενο. Και ένας πληθωρισμός, βέβαια, και μια ακρίβεια να καταπίνουν τους μισθούς μας στη μέση του μήνα. Τι να περιμένουμε δηλαδή μπρος στην ενεργειακή φτώχεια που μαζώνει όλο ένα? Πόσο θα έρθει ο επόμενος λογαριασμός, ή πόση θα είναι η κρατική επιδότηση που δεν φτάνει ούτε για ζήτο? Και αυτή την επιδότηση, η οποία τελικά και αυτή στα ταμεία των ομίλων καταλήγει, εμείς δεν την πληρώνουμε στο τέλος με τους φόρους μας? Τι να περιμένουμε δηλαδή? Πότε θα αποφασίσουν τα διαβούλια εκεί της Ευρωπαϊκής Ένωσης να βάλουν κάποιο πλαφόν, λέει, στο φυσικό αέριο?
πλαφόν στις ψηλές τιμές, που ήδη πολλοί δεν φανταστείτε ότι το πλαφόν θα το βάλω χαμηλά, εκεί ψηλά θα το βάλω. Και καταδικάζεις το κρύο και τη φτώχεια, την ενεργειακή, τη φτώχεια στην την πλειοψηφία του λαού μας. Ή μήπως να περιμένουμε την καλύτερη πορεία της οικονομίας και τη μεγαλύτερη απόδοση των κρατικών εσόδων, μπας και βρεθεί κανένα ψίχουλο για να μας δοθεί σε βάουτσερ και σε πας. Γιατί και αυτά τα φορολογικά έσοδα, που μάλιστα φέτος βγήκαν και κατά 1,5 δισεκατομμύρια περισσότερο από ό,τι υπολόγιζαν, πάλι από τη δική μας καμπούρα βγαίνουν, για να πάνε κατευθείαν, εκτός από κάποια ψίχουλα, στους επιχειρηματικούς ομίλους. Με το περίμενε και με το περίμενε λοιπόν που βρίσκεται πολλής κόσμος, έφτασαν τα νοσοκομεία. Τα νοσοκομεία μας σε οριακή κατάσταση και χάνονται ακόμα και ζωές που θα μπορούσαν να είχαν σωθεί. Έφτασαν τα σχολεία μας να μην έχουν ακόμα και θέρμανση. Και εν έτη 2022 παρακαλώ να γίνεται συζήτηση για περικοπές ακόμα και στις μερίδες φαγητού στους βρεφονηπιακούς σταθμούς. Αλίμονο δηλαδή για όλους μας, αν επικρατήσει η λογική της αναμονής, του περίμενε. Όχι, όχι. Εμείς δεν σκοπεύουμε να περιμένουμε τίποτα πια. Άλλο δρόμο διαλέγουμε. Πετάμε στα σκουπίδια όλα τα καλέσματα της αναμονής και της υποταγής. Δεν μασάμε για τις αντοχές της οικονομίας. Δεν πέφτουμε στην παγίδα της δημοσιονομικής σταθερότητας. Ούτε τσιμπάμε το δόλωμα της δίθεν ανάπτυξης για όλους. Γιατί πολύ απλά τέτοια δεν υπάρχει. Βαδίζοντας τον δρόμο των δικών μας αναγκών, που δεν μπορούν πια να περιμένουν, μπαίνουμε στον αγώνα στα γεμάτα, όπως προχθές στην απεργία, και απαιτούμε αυξήσεις στους μισθούς, μειώσεις στα τιμολόγια του ρεύματος και στα βασικά είδη κατανάλωσης. Απαιτούμε να μην χάνει το σπίτι της η φτωχολογιά από τα χρέη. Αυτός ο δρόμος, ο δικός μας δρόμος, έρχεται σε σύγκρουση με εκείνη την πολιτική που μας λέει να μάθουμε να ζούμε με τα λίγα, για να έρθει η ανάπτυξη, να στηριχτούν δηλαδή οι επιχειρηματικοί όμιλοι, το κεφάλαιο. Σε αυτόν τον δρόμο λοιπόν του αγώνα και της διεκδίκησης, όλοι κατά βάθος το ξέρουν καλά. Εδώ είναι που χρειάζεται ένα δυνατό ΚΚΕ. Παντού, όπου ζει, όπου δουλεύει η αργατιά, σε κάθε λαϊκή γειτονιά, οπουδήποτε μοχθούν οι λαϊκές οικογένειες και φυσικά και στη Βουλή, όπου μέσα εκεί το ΚΚΕ φέρνει τη φωνή και το δίκιο της εργατικής τάξης και του λαού μας. Αυτόν τον δρόμο του αγώνα και της περηφάνειας βαδίζουμε έναν αιώνα τώρα όλοι εμείς στο ΚΚΕ. Και αυτόν προτείνουμε σε όλους σας, σε όλους τους εργάτες, σε όλους τους τίμιους βιοπαλαιστές.